το βράδυ της 9ης 12ου 1993, σε τηλεοπτική συζήτηση με θέματα τυχερά παιχνίδια, ο Μητροπολίτης Δωδώνης κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος συμμετείχε στην συζήτηση ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας, είπε: «Η Εκκλησία δεν δέχεται τα τυχερά παιχνίδια στα οποία ο ένας προσπαθεί να πάρει τα χρήματα του άλλου, όπως είναι η ρουλέτα, τα χαρτιά κλπ. Η Εκκλησία δεν έχει αντίρρηση», εδώ μου το υπογραμμίζει ο Απορών, «δεν έχει αντίρρηση για τα τυχερά παιχνίδια όπως είναι τα λαχεία, στα οποία απλώς γίνεται μία πρόκληση της τύχης και όποιος κερδίσει τακτοποιεί και τα προβλήματα που τον απασχολούν». Συνέπεσε να κάνω το θέμα αυτό στα παιδιά του καθηγητικού σχολείου την περασμένη Κυριακή, εν όψει ότι τις ημέρες αυτές παίζουν δυστυχώς τυχερά παιχνίδια, και ήθελα να τα βοηθήσω να μην παίξουν τυχερά παιχνίδια. Και εκεί είπαμε ότι είναι απιστία στην πρόνοια του Θεού, ιδίως για αυτό που λέει ότι ναι μεν ρουλέτα χαρτιά όχι, αλλά τα λαχεία μπορούμε, διότι κλπ. Είναι απιστία στην πρόνοια του Θεού, είπα στα παιδιά, διότι δεν θα λυθούν τα οικονομικά μας προβλήματα με τα λαχεία. Αγαπητοί μου, τι να απαντήσω, λέει εδώ, ποια είναι η δική σας γνώμη. Δεν είναι θέμα δικής μου ή μη δικής μου γνώμης, δεν είναι θέμα προσωπικής γνώμης και εκτιμήσεως. Το πράγμα είναι, και το έδειξα στα παιδιά αυτό, ότι μας έπεσε στο λαχείο ο Ιησούς Χριστός. Τους ανέφερα 3-4 χωρία της Καινής Διαθήκης που χρησιμοποιείται το ρήμα λαχάνο, εκ του οποίου ρήματος παράγεται το ουσιαστικό λαχείον. «Ημίν έλαχεν», σε μας έλαχεν, λέγει και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος, και χρησιμοποιούν και τον όρον κλήρος, έλαχεν, ημίν έλαχεν, το και το. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός είναι το λαχείο μας και δι ο πρώτος λαχνός. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά, να λέει ο Θεός, αν είναι δυνατόν ποτέ, χαρτιά να μην παίζουμε, γιατί δεν τα δέχεται η Εκκλησία και η Εκκλησία δέχεται τα λαχεία. Ακατανόητα πράγματα. Γι' αυτό είναι και ένα θέμα, τι να πω, εκείνα τα οποία μπορεί να διδάσκουν οι εκπροσωπούντες στην Εκκλησία, επίσκοποι και πρεσβύτεροι, ακριβολογούν, μένουν στο πνεύμα του Ευαγγελίου, ή μήπως λέγουν πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Και φυσικά και σε θέματα δόγματος πολλά και πράγματα σωστά δεν λέγονται, και σε πράγματα ήθους ασφαλώς δεν λέγονται σωστά. Αυτά, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.